χθες, δεν έχουμε νερό. Δεν υπάρχει νερό πουθενά. Μπάνιο, πάμε, γυρνάμε Θεσσαλονίκη, θέλουμε να κάνουμε μπάνιο. Αναγκαστικά πάμε. Και πόσο μου εφιαλωμένο. Δεν έχουμε νερό, ε. Καθόλου δεν τρέχει. Όχι καθόλου, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου νερό. Και, και παίρνετε τα αφιαλωμένα. Ναι, ναι, τι να κάνουμε. Πότε, από χθες γίνεται αυτό. Από χθες, ναι. Δυσκολευόμαστε. Θα παλεύουμε, ρε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, όλα μέσα. Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Νερό να έχει εδώ γιατί δεν μας βλέπω καλά. Τι έγινε, διάλογο. Δεν έχουμε νερό εδώ και 2-3 μέρες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε. Έχει και ζέστα, ε. Και πάρα πολύ ζέστα. Ευτυχώς έχουμε τον πρόεδρο, δεν μας αφήνει να είναι καλά, ο Θεός να τον έχει καλά. Μοιράζει εμφιαλωμένα νερά. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο χωριό για τέταρτη συνεχόμενη μέρα είναι ότι η γεώτρηση που αντλεί νερό για το υδραγωγείο της Πτολεμαίδας και κατ' επέκταση για το υδραγωγείο του Περδίκα, γιατί τροφοδοτείται ο Περδίκας από τη δεξαμενή της Πτολεμαίδας, δεν είναι αρκετό και δεν επαρκεί ώστε να χορτάσει το χωριό νερό. Με αποτέλεσμα για τέταρτη μέρα να μένουμε χωρίς πόσιμο νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό συμβαίνει σε όλο το χωριό. Αυτό συμβαίνει σε όλο το χωριό, στο 90% του χωριού, πλην της εισόδου του χωριού από την νότια πλευρά, η οποία παίρνει από μια άλλη γραμμή που πάει στην Πεντάβρυσο, αλλά από ό,τι μαθαίνω αντιμετωπίζει και αυτή ήδη πρόβλημα. Τώρα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ιορδέας, με την ΔΕΙΑΕ, έχουμε προμηθευτεί 8 μπαλέτες εξάδες νερό, τουλάχιστον για το πόσιμο. Άρα δίνεται σε κάθε οικογένεια μια εξάδα. Δίνουμε μια εξάδα ανά οικογένεια τουλάχιστον για εχθές και σήμερα, και αν συνεχιστεί το πρόβλημα θα συνεχίσουμε να μοιράζουμε κι άλλες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Είμαστε δεν έχουμε... και στην περίοδο του καύσωνα. Ποιο καύσωνα, με το που μπήκαμε στο καύσωνα έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε το πανηγύρι της αναλήψεως αύριο, έχουμε φεστιβάλ μπροστά μας, έχουμε 1000 και δυστυχώς εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν ήταν στο και πρόγραμμα. Και τώρα εσείς φορτώνετε στο δικό σας αυτοκίνητο. Εγώ φορτώνω στο δικό μου το αυτοκίνητο. Και μοιράζεται στο χωριό νερά. Το επόμενο αυτοκίνητο που θα αγοράσω θα είναι ένα αγροτικό. Γιατί δεν μας χωράει αυτό το καημένο. Και μοιράζω σε οικογένειες τις οποίες δεν μπορούν να έρθουν να πάρουν. Σε παππούδες και γιαγιάδες πάμε στα σπίτια. Οι άνθρωποι που μπόρεσαν από χθες, που κατεβάσαμε τα νερά με θελοντές του χωριού, με φορτηγό του Σιόκλη του Νίκου από το εύτροφο, τον οποίο και ευχαριστούμε, και την ΔΕΙΑΕ και το Δήμο Ιορδέας που μας το προμήθευσε, ήρθαν πολλοί και πήραν μόνοι τους. Αλλά άνθρωποι που παππούδες και γιάδες που δεν μπορούν, εννοείται τους θα πάμε στο σπίτι. Τι να κάνουμε. Μοιράζουμε ηφιαλωμένο νερό στον Περδίκα. Τι βεβαίως. Δυστυχώς την Παρασκευή ο Περδίκας παίρνει από τις κεντρικές γεωτρήσεις στο Λεμαίδας νερό. Δυστυχώς την Παρασκευή διαπιστώσαμε, βγήκαν δύο γεωτρήσεις που δίνουν νερό στις κεντρικές. Στις κεντρικές δεξαμενές μας χάλασαν και έπεσε η στάθμη των κεντρικών δεξαμενών. Επειδή ο σωλήνας, ο αγωγός του Περδίκα είναι ψηλά, δεν μπορεί να πάρει νερό από το κεντρικό μας, από τις κεντρικές δεξαμενές της Πτολεμαίδας, το ξαναλέω. Με άμεσο αποτέλεσμα να έμεινε από νερό. Το βράδυ που γεμίζουν οι δεξαμενές, το πρωί έχει κάποιο λίγο νερό, αλλά παρόλα αυτά δεν τους φτάνει. Το Σάββατο προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τις μία από τις δύο δεξαμενές. Ήταν χαλασμένο το υποβρύχιο, το στείλαμε, φτιάχτηκε. Τη Δευτέρα το μεσημέρι το είχαμε, σήμερα πήγαμε να το βάλουμε. Χθες το βράδυ μας κλέψανε όλα τα καλώδια από τις γεωτρήσεις και σήμερα που θα κάναμε τη δουλειά, δυστυχώς δεν έχουμε καλώδια να ρίξουμε την πομόνα μέσα. Έγιναν οι κατάλληλες συνέργειες μέσω της αστυνομίας. Ψάχνουμε να βρούμε τα καλώδια μας. Τα καλώδια πιστεύω δεν θα βρεθούν. Κλάπηκαν, παραγγέλνουμε καινούργια καλώδια τα οποία δεν υπάρχουν στην αγορά, πρέπει να μαστούν 2-3 μέρες υπομονή. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την υπομονή του. Παράλληλα όμως προσπαθούμε να φτιάξουμε και ένα παλιό δίκτυο που είχε μια γεώτρηση ο Περδίκας για να πας και μπορέσουμε και δώσουμε από εκεί νερό. Το οποίο και αυτό δεν είναι μια γρήγορη διαδικασία γιατί είναι παλιός αγωγός και είναι σπασμένος σε 2-3 σημεία. Και τα δύο τα συνεργεία και της ίδρυψης και ο εξωτερικός συνεργάτης με την αποχέτευση δουλεύουν και προσπαθούν να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Επειδή διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί άμεσα το πρόβλημα,
δώσαμε τα νερά χτες και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο τόσο για τις ενεργείες του και τους κατοίκους για την υπομονή που κάνουν. Ενδεχομένως να επαναληφθεί αυτό με τα νερά εάν καθυστερήσει η επιδιόρθωση του προβλήματος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, τουλάχιστον το πόσιμο νερό να μην λείψει στους ανθρώπους.